Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την υπομονή σας και για την συμμετοχή σας σε αυτήν την πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια διαβούλευση, την οποία πάντα επιλέγω να κάνω όταν επισκέπτομαι την περιφέρεια, πόσο μάλλον όταν εδώ στην Δυτική Μακεδονία έχουμε τόσα πράγματα να συζητήσουμε. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάνοντας μία επισήμανση που την εννοώ. Θέλω να εξάρω την ποιότητα των παρεμβάσεων όλων, ειδικά των αυτοδιοικητικών, αλλά και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού των τοπικών φορέων, πάντα με τον σκοπό να αναζητούμε πιθανές λύσεις και να μην περιοριζόμαστε μόνο στο να αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά και προφανώς πρέπει να καταγράφονται, αλλά εδώ πέρα είμαστε πρωτίστως για να λύνουμε τα προβλήματα, όχι μόνο για να τα εντοπίζουμε και για να τα καταγράφουμε. Όπως πολύ επισημάνατε, έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Δυτική Μακεδονία και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, θύμισε και ο νυν Δήμαρχος Κοζάνης, την επίσκεψη την οποία είχα κάνει το 2008 ως επικεφαλής τότε της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου επισκεφθήκαμε την περιοχή και συζητήσαμε από τότε για το ισοζύγιο, αυτό το δύσκολο ισοζύγιο μεταξύ της αναπτυξιακής δυναμικής από τη μία και της προστασίας του περιβάλλοντος από την άλλη. Είχα επισκεφθεί μάλιστα και τότε, ίσως κάποιοι το θυμούνται, την Ακρινή, σε μια πολύ δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση με τους κατοίκους. Θα επανέλθω στη συνέχεια στο ζήτημα της Ακρινής. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Και πράγματι η ελληνική κυβέρνηση πήρε το 2019 μια τολμηρή απόφαση. Την απόφαση να δρομολογήσει μια σχετικά γρήγορη απεξάρτηση από τον Λιγνίτη, η οποία όμως απόφαση εκείνη την εποχή, ενδεχομένως μπροστά από τις εξελίξεις, ήταν ακριβώς αυτή η οποία μας επέτρεψε όλο αυτό το διάστημα να σχεδιάσουμε και να δρομολογήσουμε ένα σχέδιο για τη μετά Λιγνητική εποχή. Διότι νομίζω ότι εάν δεν το είχαμε κάνει αυτό, σήμερα θα τρέχαμε πίσω από τις εξελίξεις. Στην COP26, στην οποία είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την χώρα μας στη Γλασκόβη, όλη η συζήτηση γινότανε ουσιαστικά για τον Λιγνίτη και για τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή πρωτίστως ηλεκτρικής ενέργειας θα φύγει από τον άνθρακα. Και η δυνατότητα της Ελλάδος να είναι πρωτοπόρο σε αυτήν την απόφαση, μας έδωσε ακριβώς την ευκαιρία να μπορέσουμε γρήγορα να μπούμε σε σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και σήμερα να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης, όταν άλλες χώρες αρχίζουν τώρα να επεξεργάζονται και να συνομιλούν με τις τοπικές κοινωνίες για το πώς θα δρομολογήσουν αυτήν την απεξάρτηση από τον άνθρακα, από τον Λιγνίτη. Πιστεύω λοιπόν ότι η απόφαση την οποία πήραμε τότε ήταν η σωστή. Και βεβαίως και ακούω τους σκεπτικισμούς, τις επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία αυτή δρομολογείται. Η οποία σε ένα βαθμό όμως επιβάλλεται και από την ίδια την οικονομική πραγματικότητα. Η απεξάρτηση από το Λιγνίτη είναι απαραίτητη όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί ναι, ο Λιγνίτης είναι το ορυκτό καύσιμο που εκπέμπει τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. Αυτό όμως σήμερα έχει ένα κόστος. Άρα η πιο ρυπογόνος μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται και η πιο ακριβή μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Και ναι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε, το επισήμανε και ο πρόεδρος της Γενόπ, ότι και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, πλην όμως εκπέμπει πολύ λιγότερους ρήπους σε σχέση
με το λιγνίτι, εξού και προκρίνεται από πολλές χώρες ως το μεταβατικό, το τονίζω, το μεταβατικό καύσιμο, μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο να παράγουμε ενέργεια σχεδόν αποκλειστικά από ανενόσμιες πηγές ενέργειας, έχοντας ταυτόχρονα και τις δυνατότητες να μπορεί η ενέργεια αυτή να αποθηκεύεται. Μπορέσαμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια να κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά. Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Κωστή Μουσουρούλη, ο οποίος έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές την περιοχή σας, έχει διαβουλευθεί με όλους τους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την επιχειρηματική κοινότητα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συγκροτημένο σχέδιο, το οποίο μας επιτρέπει να οραματιζόμαστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας καλύτερο από το παρόν και καλύτερο από το παρελθόν της. Και αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό είναι και ένα προσωπικό στοίχημα για μένα. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Νοιαζόμαστε πραγματικά για το τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Και από τη στιγμή που η απόφαση αυτή πάρθηκε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, έχουμε υποχρέωση το σχέδιο αυτό να το υλοποιήσουμε, να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, να κινητοποιήσουμε όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φυσική καχυποψία, την ανησυχία μιας τοπικής κοινωνίας η οποία είχε μάθει και είχε προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο όμως καλείται πια σήμερα να αλλάξει και να αλλάξει με γρήγορους ρυθμούς. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για όλους τους πόρους τους οποίους μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι, εάν προσθέσει κανείς συνολικά το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, τους πόρους οι οποίοι θα κινητοποιηθούν από το ΠΕΠ, τα νέα τομεακά του ΕΣΠΑ και το ποσοστό το οποίο δικαιούται η Δυτική Μακεδονία, το πράσινο ταμείο, τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες θα κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία, όπως είπε και ο πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι εδώ για να μείνει στην περιοχή, απλά με διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που είχε στο παρελθόν. Πόροι, λοιπόν, διαθέσιμοι υπάρχουν σημαντικοί. Σχέδιο υπάρχει, το οποίο ήδη αρχίζει και υλοποιείται. Και χαίρομαι διότι και οι δήμαρχοι αναγνωρίζουν ότι κάποιες από τις σημαντικές εκκρεμότητες τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, όπως την εκκρεμότητα της ηλεθέρμανσης, αντιμετωπίζονται ήδη με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 20 εκατομμύρια για τη σύνδεση της Πτολεμαΐδος 5 με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Είναι εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη της τηλεθέρμανσης σε όλη την περιοχή, όπως εξαιρετικά σημαντική βέβαια είναι και η είσοδος του φυσικού αερίου στις περιοχές οι οποίες δεν έχουν φυσικό αέριο σήμερα, τα πλεονεκτήματα του οποίου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσω πολύ συστηματικά. Να πω μόνο, επειδή ετέθη το ζήτημα, τι γίνεται με την Πτολεμαΐδα 5. Και πράγματι είναι ένα αντικείμενο συζήτησης ακόμα και μεταξύ της κυβέρνησης και της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, για πόσα χρόνια θα πρέπει να λειτουργεί με λιγνίτη, αν και πότε πρέπει να μετατραπεί σε μια μονάδα φυσικού αερίου. Δεν έχουν επαρθεί ακόμα οι οριστικές αποφάσεις. Θα ληφθεί υπόψη ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας και προφανώς και οι προτεραιότητες της επιχείρησης, η οποία τελικά είναι και ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μονάδας. Να πω μόνο μια κουβέντα για τη ΔΕΗ, που νομίζω ότι έχει με ξεχωριστή σημασία να λέγεται εδώ πέρα, στη Δυτική Μακεδονία. Έχετε δίκιο να λέτε ότι για 70 χρόνια η ανάπτυξη της πατρίδας μας στηρίχθηκε σε φθηνή ενέργεια, η οποία πρωτίστως παρήχθη εδώ πέρα, σε μια κοιλάδα ουσιαστικά. Και αυτό αποτέλεσε πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, ειδικά στα πρώτα βήματα του εκβιομηχανισμού της χώρας. Πλην όμως τώρα πια θα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό μοντέλο και έναν διαφορετικό ρόλο για την περιοχή, στον οποίο πάντα
η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού πρέπει να έχει παρουσία, όντας όμως πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Θέλω να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα ως κυβέρνηση, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ήταν στα όρια της χρεοκοπίας. Αποτελούσε ίσως το πρώτο πρόβλημα, το πρώτο κατεπήγον πρόβλημα, εφιάλτη θα τον χαρακτήριζα, τον οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει η κυβέρνησή μας τον Ιούλιο του 2019. Και πιστεύω ότι όλοι μπορεί να έχουμε τις επιμέρους διαφωνίες μας και με τους εργαζόμενους και με τους συνδικαλιστές, αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία μπόρεσε και άντλησε ένα πολύ σημαντικό ποσό για να μπορέσει ακριβώς να υποστηρίξει επενδύσεις σαν και αυτές τις οποίες μιλάμε, χωρίς, και θέλω να το τονίσω αυτό, να απολέσει τον δημόσιο χαρακτήρα της. Το κράτος δια του υπερταμείου εξακολουθεί να ελέγχει το 34% της επιχείρησης, να ελέγχει ουσιαστικά και να μπορεί να επιλέγει την διοίκηση και δια αυτού του ποσοστού ουσιαστικά να ασκεί δημόσιο έλεγχο στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Γι' αυτό και ουδέποτε θα απολέσει η ΔΕΗ το ΔΕΛΤΑ μπροστά στο όνομά της. Όμως η ΔΕΗ σήμερα είναι μια ανταγωνιστική και ισχυρή επιχείρηση, η οποία μπορεί να κάνει τις επενδύσεις στην περιοχή, να επενδύσει σε μεγάλα φωτοβολταϊκά, να στηρίξει, και βέβαια σήμερα και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, και τους καταναλωτές σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω των αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου, και όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε πετύχει εάν δεν είχαμε προχωρήσει σε μια ουσιαστική εξυγίανση της επιχείρησης με τη στήριξη, και θέλω να το πω αυτό, των εργαζόμενων, διότι τελικά εάν η επιχείρηση πάει καλά και οι εργαζόμενοι πηγαίνουν καλά. Επομένως, η πρόκληση έγκυται, όπως σωστά επισημάνατε, στη γρήγορη εφαρμογή του σχεδίου το οποίο έχουμε δρομολογήσει. Και το βασικό ζητούμενο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό θα κρίνει τελικά την επιτυχία του σχεδίου δίκαιης μετάβασης. Και δεν θα έλεγα οποιονδήποτε θέσεων εργασίας, αλλά καλύτερων θέσεων εργασίας από αυτές που υπήρχαν στην περιοχή, πολλές εκ των οποίων ήταν εξαρτημένες με τη δύσκολη και επιβαρυντική συχνά και για την ατομική υγεία, όχι για τη δημόσια υγεία, είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, δουλειά της εργασίας στα λιγνητορυχεία και στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς θα πετύχουμε λοιπόν αυτήν την γρήγορη απασχόληση, την αύξηση της απασχόλησης? Προφανώς μέσα από ένα πλέγμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Μίλησε και ο αναπληρωτής υπουργός για το ζήτημα αυτό. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, το νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις από τη μία, τον αναπτυξιακό νόμο ο οποίος θα ακολουθήσει αμέσως μετά από την άλλη, που θα τοποθετήσει τη Δυτική Μακεδονία, τις περιφερειακές ενότητες της Κοζάνης και της Λόρνας στο maximum της στήριξης και αμέσως μετά, σε πολύ καλύτερη θέση όμως από πολλές περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδος, άρα εξαιρετικά ελκυστικές περιοχές, και την περιοχή της Καστοριάς, την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς και την περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών. Και είχα την ευκαιρία πριν σας ακούσω και σας μιλήσω να συναντηθώ με σημαντικούς επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι όλοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις επιχειρήσεις τους και να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους, και πιστεύω ότι βλέπουν πολύ θετικά το πλέγμα των εργαλείων και των κινήτρων που θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμα στις επιχειρήσεις της περιοχής. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση, και νομίζω ότι η ουσιαστική δουλειά που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η ταχύτητα και η απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών. Έχουμε επενδύσει πολύ στο να σκεφτούμε πώς αυτές οι διαδικασίες θα απλοποιηθούν, και αποτελεί δέσμευσή μας ότι θα κινηθούμε με χρονοδιαγράμματα τα οποία θα είναι πολύ διαφορετικά από τα χρονοδιαγράμματα τα οποία γνώριζαν και γνωρίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσελκύσουμε και νέες επενδύσεις στην περιοχή. Δεν συζητάμε μόνο να μεγαλώσουν οι υφιστάμενες δουλειές, πρέπει να έρθουν και νέες επενδύσεις στην περιοχή, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, έντονο ενδιαφέρον για νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή. Κάποιες μάλιστα πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, από πολύ μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρείες. Μιλάμε για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν
εκατοντάδες, μπορεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μπορεί να υπάρχει μεμονωμένη επένδυση που να δημιουργήσει παραπάνω από χίλιες θέσεις εργασίας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα ώστε να δρομολογήσουμε τις δράσεις που αφορούν τις χρήσεις γης, την ενεργοποίηση της μετάβασης ΑΕ, την αξιολόγηση των εδαφών, ώστε να διαθέσουμε γρήγορα τα πρώτα εδάφη, τα οποία ξέρουμε ότι είναι εδάφη τα οποία θα είναι κατάλληλα για τέτοιου είδους δράσεις. Και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν πια υπό την εποπτεία του Νίκου του Παπαθανάση, ο οποίος αναλαμβάνει ο πλευράς κυβέρνησης τον συντονιστικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας και τις νέες ευέλικτες δομές, τις οποίες ψηφίζουμε άμεσα στο Κοινοβούλιο, που θα μας επιτρέψουμε να έχουμε και την διοικητική υποδομή για να τρέξουμε γρήγορα όλο αυτό το εξαιρετικά σύνθετο σχέδιο. Να πω δύο κουβέντες ακόμα για τα ζητήματα της ενέργειας και ειδικά για το ζήτημα της ακρινής. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ υπήρχε μια δέσμευση πολυετή, δεν ξέρω από πότε ξεκίνησε η συζήτηση, από το 2011 της μετεκατάστασης της ακρινής, αυτή δεν έχει υλοποιηθεί και υπάρχει ένα ερώτημα, αγαπητέ μου Δήμαρχε και αγαπητέ μου Περιφερειάρχη, και δεν θα το απαντήσουμε αναγκαστικά σήμερα. Εάν με την μετάβαση να δρομολογείται με την ταχύτητα την οποία έχουμε προγραμματίσει, εάν πρέπει να γίνει η μετεκατάσταση της ακρινής. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να προτείνω σήμερα στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο, αλλά συγκεκριμένα στην κοινότητα, στο χωριό, είναι τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, η οποία θα συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία και θα χρηματοδοτήσει, θα δωρήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της Ακρινής όχι απλά φθηνή, πρακτικά σχεδόν δωρεάν ενέργεια, αλλά και ένα πρόσθετο εξασφαλισμένο εισόδημα, το οποίο μπορεί να φτάνει σχεδόν τα 4.000 ευρώ, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε την επιβάρυνση την οποία το χωριό έχει υποστεί τόσα χρόνια και να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε και με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι δεν ήμασταν συνεπείς σε αυτήν την δέσμευση ως κυβέρνηση την οποία έχουμε αναλάβει. Εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση, αλλά προφανώς θέλουμε να την συζητήσουμε μαζί σας, θέλουμε να τη συζητήσουμε και με το ίδιο το χωριό. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες δίνουν πραγματικά μια μεγάλη δυνατότητα να μπορούν οι τοπικοί καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε πολύ φτηνό ρεύμα. Κάναμε κάτι αντίστοιχο στη Χάλκη, στην οποία πήγαμε πολύ πρόσφατα στα πλαίσια της προσπάθειας Greco Islands. Αλλά εδώ η πρόταση η οποία μπαίνει στο τραπέζι και την οποία στηρίζει και η ΔΕΗ είναι ακόμα πιο ελκυστική, όπως την αντιλαμβάνουμε, για τους κατοίκους. Θέλω να τη συζητήσουμε και θέλω να καταλήξουμε τελικά στο ποια είναι η κατάλληλη λύση, ακούγοντας και προφανώς την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε πάντα πολύ ανοιχτοί σε προτάσεις οι οποίες είναι καινοτόμες. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την ιδέα της μετατροπής, ποιο είναι το... Της Βεγόρας. Ναι, της Βεγόρας, σε μια αγροτική έκταση, στην οποία ενδεχομένως σε έναν αμπελώνα, σε συνεργασία με ένα σημαντικό οινοποιείο της περιοχής. Τη βρήκα εξαιρετικά ελκυστική και ενδιαφέρουσα πρόταση και η ΔΕΗ μπορεί να βοηθήσει στο ζήτημα της αποκατάστασης των εδαφών. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιωτικό, ήταν μια ιδιωτική έκταση προς εκμετάλλευση. Ακριβώς αυτές είναι όμως οι καινοτόμες ιδέες που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής πέρα και πάνω από την θέση της ως ενεργειακό κόμβο, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Και βέβαια το γεγονός ότι είστε μια περιοχή πάνω στα δίκτυα, αλλά και με πολύ σημαντική εξοικείωση σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού
με εργασίες που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που μπορεί να προσελκύσει η περιοχή και το ενδιαφέρον εταιριών οι οποίες ψάχνουν για ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, που να το πω πολύ απλά, να πιάνουν τα χέρια τους. Μιλήσαμε λίγο πριν, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αν το είπε ο Δήμαρχος, για τους συγκολητές. Το συγκράτησα αυτό. Έχουμε ανάγκη για συγκολητές και η ιδέα του πώς θα εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά των συγκολητών είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Θα πρέπει να μπει περισσότερο στο παιχνίδι συνολικά το κεντρικό κράτος αλλά και οι φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης. Είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια της δίκαιης μετάβασης, διότι δεν νοείται δίκαιη μετάβαση χωρίς επένδυση στη γνώση και πιστεύω ότι έχουμε ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο για το πώς θα ενισχύσουμε το Πανεπιστήμιο και πολύ συγκεκριμένη πρόταση μάλιστα και για ένα σχήμα ΣΔΙΤ για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών. Θέλουμε να κρατήσουμε όχι μόνο τα παιδιά της περιοχής να σπουδάσουν στην περιοχή τους. Θέλουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να είναι ένα ελκυστικό πανεπιστήμιο για να μπορεί να προσελκύει φοιτητές από όλη την Ελλάδα, να γίνει ένα πραγματικό κέντρο αριστείας στις σχολές και στα τμήματα που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία. Δύο κουβέντες ακόμα για τα ζητήματα των υποδομών. Ε65. Πολύ σημαντικό έργο. Για τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο για τη Θεσσαλία, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσωπική μου ανάμειξη, με πολύ μεγάλη υποστήριξη από το Υπουργείο Υποδομών, καταφέραμε και πήραμε τις σχετικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τα εργοτάξια αρχίζουν ήδη και στείνονται και χαίρομαι που λύνονται και τα ζητήματα που αφορούν τη Δεσκάτη. Είναι σημαντικό ο άξονας αυτός να μπορεί να δώσει έναν γρήγορο τρόπο μετακίνησης ανθρώπων και προϊόντων προς την κεντρική και προς την Νότιο Ελλάδα. Και βέβαια τα υπόλοιπα οδικά δίκτυα της περιοχής, αν υπάρχουν μελέτες που πρέπει να οριμάσουν σε κεντρικό επίπεδο και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο κομμάτι, το δύσκολο κομμάτι της σύνδεσης της Πτολεμαϊδας με τη Φλόρνα, το Υπουργείο είναι πάντα ανοιχτό για να εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο. Αρδευτικά έργα, πολύ σημαντικά. Ξέρετε ότι έχουμε ήδη εξαγγείλει την πρώτη φάση από ένα πολύ σημαντικό εθνικό πρόγραμμα έργων διαχείρισης νερού, πρωτίστως αρδευτικών, δευτερευόντως υδρευτικών, έργων ίδρευσης. Για το φράγμα του Νεστορίου, δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να πω κάτι. Δεν μου αρέσει να μιλάω εάν δεν είμαι απολύτως σίγουρος για το τι θα πω. Μπορώ να σας πω όμως ότι θα ασχοληθώ προσωπικά και θα δούμε πού έχει κολλήσει. Έχω μια υποψία που έχει κολλήσει, αλλά θα φροντίσουμε να το ξεμπλέξουμε. Διότι αποτελεί πολύ σημαντικό έργο συνολικά για την Καστοριά και οι εκτάσεις που θα αρδεύσει είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να επενδύσουμε ουσιαστικά στον πρωτογενή τομέα. Συγκράτησα τα μάρμαρα του Τρανόβαλτου, αγαπητέ μου Δήμαρχε. Θα εκδοθεί σύντομα η σχετική άδεια, η σχετική ΑΕΠΟ, με προϋποθέσεις βέβαια να μπορούμε να κάνουμε την εξόρυξη μαρμάρου με το σωστό και σύγχρονο περιβαλλοντικό τρόπο. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα συμφωνήσει με αυτό και αν υπάρχουν και κάποια ιδιοκτησιακά ζητήματα θα φροντίσουμε και αυτά να τα λύσουμε. Μια κουβέντα ακόμα, γιατί αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Περιφερειάρχης, για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, στον οποίο προσωπικά αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, όπως εξάλλου και ο Γιώργος, με τον οποίο μπήκαμε μαζί στη Βουλή το 2004 και έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγροτικής και της κτηνοτροφικής μας παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε χθες για τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι όλοι σας το ξέρετε, λύνουν οι εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών. Πολλές κυβερνήσεις είχαν δεσμευθεί ότι θα το ψηφίσουν. Εμείς λύσαμε αυτήν την εκκρεμότητα. Όπως είναι πολύ σημαντική και η στήριξη την οποία παρέχουμε συνολικά στο κτηνοτροφικό τομέα. Θυμάμαι μια κουβέντα την οποία είχα κάνει με κτηνοτρόφους στη Σαμαρίνα προεκλογικά, όπου είχα δεσμευθεί ότι θα κυνηγήσουμε
τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής γάλακτος στη χώρα. Αυτό έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό και νομίζω το αποτέλεσμα το βλέπουν οι κτηνοτρόφοι με την αύξηση των τιμών. Το ποιοτικό προϊόν πρέπει να πληρώνεται την τιμή εκείνη που του αξίζει, που αντιστοιχεί στην ποιότητά του. Και βέβαια αυξήσαμε μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη κατά 8 εκατομμύρια το πρόγραμμα των νέων αγροτών και υπάρχει πιστεύω πολύ μεγάλος δυναμισμός, ειδικά στα συνεργατικά σχήματα. Χαίρομαι για αυτά που άκουσα για το Βελβεντό, αγαπητέ μου Δήμαρχε. Θέλουμε συνεργατικά σχήματα, γι' αυτό και τα στηρίζουμε και τα πρημοδοτούμε. Γι' αυτό και είπαμε και ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών θα αφορά τους νέους αγρότες και τα συνεργατικά σχήματα. Εάν δεν συνεργαστούμε στον πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω σε κάθε γωνιά της χώρας. Εδώ έχετε συνεργατικά σχήματα τα οποία είναι επιτυχημένα. Πρέπει να τα διευρύνουμε και να φροντίσουμε κι εμείς με ένα πλέγμα σωστών παροχών και κινήτρων να τα υποστηρίξουμε. Μια τελευταία κουβέντα που αφορά τα ζητήματα της υγείας και συζήτησαμε μάλιστα και με το Πανεπιστήμιο την δυνατότητα ενδεχομένως κάποιων προγραμμάτων ξενόγλωσσων στην Πτολεμαϊδα για να μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές από τις γειτονικές χώρες στον τομέα της νοσηλευτικής. Θέλω να επισημάνω ότι τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν στηριχθεί από την κυβέρνηση εν μέσω COVID και το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας έχει σήμερα 6, αν δεν κάνω λάθος, κλίνες εντατικής θεραπείας. Η Κοζάνη δεν είχε, έχει 5 τώρα και αυτή είναι μια παρακαταθήκη η οποία θα μείνει και για την επόμενη μέρα στη μετά-COVID εποχή, με έναν σωστό εξορθολογισμό του νοσοκομιακού χάρτη και στη Δυτική Μακεδονία, θα μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες ποιότητας υπηρεσίες υγείας, αξιοποιώντας όλες, το τονίζω, όλες τις δομές που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Να κάνω ακόμα μία έκκληση εδώ πέρα στη Δυτική Μακεδονία, να εργαστούμε όλοι για να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού. Μπορούμε καλύτερα και εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες μια σημαντική αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού και για την πρώτη δόση αλλά και για την τρίτη δόση, στην οποία επιμένω πάρα πολύ επιμένω στην τρίτη δόση. Είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι γνωρίζουμε πια ότι ασθενεί η άμυνα του οργανισμού, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Άρα πηγαίνετε και κάντε παρακαλώ την τρίτη δόση όσοι έχετε κάνει την πρώτη και τη δεύτερη από τη στιγμή που το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να την κάνετε και αν δεν έχετε κάνει ακόμα την πρώτη δόση, ακούστε τις ιστορίες όσων βρέθηκαν στην εντατική ανεμβολίαστοι και έρχονται τώρα, είδαν το χάρο κατάματα, τη γλίτωσαν και έρχονται τώρα και λένε μακάρι να το ήξερα να είχα κάνει το εμβόλιο νωρίτερα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει για όλους τους συμπολίτες μας. Σήμερα ακόμα δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα στην πατρίδα μας και ένα μεγάλο ποσοστό είναι συμπολίτες μας που δυστυχώς καταλήγουν διότι δεν έκαναν την επιστημονικά ορθή, ηθικά ορθή, κοινωνικά ορθή επιλογή να πάνε να εμβολιαστούν. Για τη Γούνα, επειδή αναφέρθηκε το ζήτημα, πρέπει να δούμε ένα στρατηγικό, να μελετήσουμε το ζήτημα. Δεν είναι εύκολο. Χαίρομαι που υπόθηκε ότι έχουμε λύσει κάποιες από τις τρέχουσες εκκρεμότητες οι οποίες ταλάνιζαν τον κλάδο. Το πρόβλημα όμως είναι πιο δομικό, είναι πιο ουσιαστικό και είμαι πολύ ανοιχτός να κάνουμε αυτή την κλαδική συζήτηση με τους εκπροσώπους για να δούμε τι μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε ένα κλάδο που είναι εξαιρετικά σημαντικός για την τοπική οικονομία. Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ακόμα μία φορά την απόλυτη προσήλωσή μας να πετύχουμε στο σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι μία ηθική
υποχρέωση την οποία έχουμε απέναντι στη Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης βέβαια, αλλά εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ πιο οξύ. Υπάρχουν χρηματοδοτικοί πόροι, υπάρχει σχεδιασμός, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, υπάρχει σε επίπεδο περιφέρειας, υπάρχει σε επίπεδο δήμων, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει σε επίπεδο πολιτών. Γιατί αυτό το οποίο κρατώ από τη συζήτηση, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις οι οποίες ακούστηκαν για την ταχύτητα με την οποία δρομολογείται η μετάβαση, δεν άκουσα κανένα να λέει ότι δεν είναι η σωστή επιλογή. Γιατί όλοι ξέρουν ότι δεν είναι απλά η σωστή επιλογή, είναι μονόδρομος. Άρα το ζήτημα είναι αυτόν τον μονόδρομο πώς θα τον διανύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να μπορέσει η Δυτική Μακεδονία του 2025, του 2030, του 2035 να είναι μια άλλη περιφέρεια. Και όταν θα κάνουμε την επόμενη απογραφή, όχι αυτή που κάνουμε τώρα, γιατί δυστυχώς αυτή η απογραφή δεν θα δείξει καλά πράγματα, νομίζω το ξέρετε και για τη Δυτική Μακεδονία, αποτυπώνει όμως το χθες. Η απογραφή του 2030 ή 31, όποτε γίνει, θα πρέπει να αποτυπώσει αυτό το οποίο θα κάνουμε όλοι μαζί από εδώ και στο εξής, που έχουμε ήδη κάνει, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε πολύ μεγάλο βάθος για να είμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε. Δεν θα πω ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, θα πω τα ενδιαφέροντα και τα ωραία είναι μπροστά μας και με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα τα κάνουμε πράξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.